δεν τη βγάλουμε στην Τουρκία, κύριο σε αυτό το θέμα. Γιατί δύο μέτρα και δύο κάτω. Είναι φοβερό που οι Γερμανοί πολίτες, οι μικροπολίτες, προσπαθούν να στήσουν χρήματα από την ίδια στην χώρα. Πέρα και από το ότι η αριστερά στη Γερμανία, η Διελίνικε, κάνει προτίσεις και ζητάει να αποδοθεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα. Τώρα, ξέρω, με την παρουσία σας βέβαια το ενισχύεται αυτό. Εμείς είναι συμβολική. Yeah. Εμείς δεν καλέσαμε λαό. Του Αμβούργου κάνουμε αυτή τη δουλειά και εμείς ήρθαμε εδώ ο τεχνικός συμβούλιο να συμβαλιστεί. Αλλά πέρα από τα οικονομικά, που η άποψή μας του Εθνικού Συμβουλίου και ένα μάρκο να έχουμε οι γερμανικές είναι τα ηθικά προβλήματα. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα αυτοεξαιρείται η Γερμανία. Υποχρεώθηκε με βάση την απόφαση της. Αποφάσισαν να πληρώσει και η Ιταλία και η Βουλγαρία για τις καταστροφές που έκανε στην οικονομία της χώρας. Όχι για τις πολεμικές, για τις καταστροφές της οικονομίας. Αυτή θα πλήρωσε. Θα βλέπανε ποτέ οι Ιταλοί φασίστες και οι Βούλγαροι φασίστες σε Ελλάδα εάν η Γερμανία δεν καταστρούσε την Ελλάδα. Δεν θα τα βλέπανε. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν αυτό εξαιρείται η Γερμανία. Δηλαδή οι υπολαούς πληρώνουν και δεν πληρώνει ο κύριος Πέτρος. Από να δει και μόνο αυτό. Πέρα από τα άλλα. Με το αναγκαστικό δάνειο που κάναμε έζησε ο γερμανικός λαός. Έζησε. Θέλετε την απόδειξη. Πάρτε τα νούμερα. Πόσο πληθυσμός η Γερμανία σου θα ξεκίνησε το πόλεμο και πόσο πετά. Μεγαλύτερο. Πάρτε την Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμο, τότε θα τελείωσε μικρότερο. Πριν μπούμε στον εθνικό πόλεμο, έχουμε λιγότερο πληθυσμό 500.000. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα είναι ένα ολοκαύτωμα. Έχουμε μέσα στο 13% του πληθυσμού μα. Μακάρι να τα. Δεν πληρώθηκε ούτε ένα σεν. Η Γερμανία απαιτεί κρατική ασυλία για τα εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας του γερμανικού Ράιχ. Η κατάσχεση γερμανικής κρατικής περιουσίας στην Ελλάδα θα ήταν εφικτή, αλλά η ελληνική κυβέρνηση υποχώρησε μπροστά στην πολιτική πίεση από